καλησπέριζω και εγώ. Ονομάζομαι Μινάζα Στυγέννη, είμαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Και θα σας μιλήσω για κάποια πράγματα για το πώς συνδέεται το STEM με τη ρομποτική. Πριν όμως μπω σε αυτό εδώ πέρα, να σας μιλήσω εκτός θέματος, γιατί είδα λίγο τους συναδέλφους που μίλησαν για τον διαγωνισμό. Κάποιες εμπειρίες που έχω και ως διαγωνιζόμενος, γιατί ως επιβλέπω της ομάδας Hyperion της ρομποτικής, που έχουμε κατέβει σε Ινδία, σε Ταϊλάνδη και σε άλλες διοργανώσεις στο WRO, που κατεβήκαμε να διαγωνιστούμε, αλλά και ως εξεταστής και στο WRO, που διοργανώνουμε κάθε Φεβρουάριο και είμαστε κριτές μαζί με τους φοιτητές μου, αλλά επίσης και ως κριτής στο ΕΛΑΚ, στο διαγωνισμό του ΕΛΑΚ, που με έρχονται προτάσεις από άλλα σχολεία κτλ. Και τις κρίνω. Λοιπόν, καταρχήν, και θα ήθελα σε αυτό ίσως να σας βοηθήσω περισσότερο, όταν θελήσετε να κατεβάσετε πρόταση, μπορείτε να με βρείτε εμένα ή τον κύριο Ζιούζο και να σας πούμε για την πρότασή σας πώς να την βελτιώσετε. Για παράδειγμα, από προτάσεις, βαθμολόγησα περίπου 20 προτάσεις πέρσι, όχι από την Κοζάνη, από άλλους νομούς. Ήταν λυπή σε πολλά σημεία. Δεν λέγανε, ας πούμε, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούν. Έλεγαν θα φτιάξουμε κάτι, αλλά δεν λέγανε ότι θα έχει ένα Arduino, θα έχει αυτά τα αισθητήρια κτλ. Ήταν τελείως μη ρεαλιστικές αυτά που λέγανε. Δηλαδή, μόνο που δεν διάβασα που λέει θα είναι αυτόνομο, όχι με Arduino που λέει ο λόγος. Δηλαδή, ήταν τελείως τρελές προτάσεις που δεν γινόταν με τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να έχει και κάποιο αυτό που λέμε feasibility, να μπορεί να γίνει. Άρα, ελάτε να το συζητήσουμε μεταξύ μας, να σας δώσουμε λίγο περισσότερες πρακτικές οδηγίες τι χρειάζεται. Ας πούμε, στις προδιαγραφές απαιτείται αποθετήριο GitHub. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι το GitHub, δεν βάζανε κάτι GitHub. Αμέσως χάνανε 15 μονάδες από αυτό. Ενώ τι είναι το GitHub, ένα απλό registration είναι, έστω ένα αρχείο να ανεβάσει. Να πεις, να, εδώ έχω κάνει κάτι, αμέσως παίρνει 15 μονάδες. Δηλαδή, με πολύ εύκολα βήματα και προσεκτικά μπορεί κάποιος να φτάσει σε καλή βαθμολογική κατάταξη. Μετά, στον προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό δεν χρειάζεται να κάνεις τρελά πράγματα, να κατεβάσεις από το ίντερνετ, γιατί μπορείτε να βρείτε κώδικες στο ίντερνετ για οτιδήποτε. Να κατεβάσετε κώδικες και να μην ξέρετε τι κάνουν καν και να νομίζετε ότι αυτό λειτουργεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, είναι πιο απλά μάλλον. Δεν είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα. Γιατί θέλουμε κάτι που να δέχεται είσοδο, την επεξεργάζεται, βγάζει έξοδο. Αυτό είναι το. Η ρομποτική και οι αυτοματισμοί δεν είναι καμιά δύσκολη έννοια. Θέλουμε ένα ψηφιακό σύστημα, το λέμε Arduino, το λέμε Raspberry, το λέμε EV3, το λέμε VPOC, όλα είναι ένα ψηφιακό σύστημα, έχει έναν μικροεπεξεργαστή. Μπορεί να είναι 8-bit, μπορεί να είναι 32-bit. Εντάξει, παραπάνω δεν βάζουμε συνήθως τα αυτόματα συστήματα, αλλά έχουν ένα επεξεργαστή. Δέχεται εντολές. Εντολές θα τις γράψουμε είτε σε Python, αν είμαστε λίγο καλύτεροι σε μια γλώσσα υψηλού επίπεδου, είτε σε μια γλώσσα visual, όπως Scratch. Αλλά δεν είναι τίποτα δύσκολο, αρκεί να το σκεφτούμε με το μυαλό μας αλγοριθμικά. Να βρούμε τα 5-10 βήματα που θα βάλουμε. Π.χ. διαβάζουμε είσοδο, ελέγχουμε τις τιμές, επεξεργαζόμαστε, κάνουμε μια έξοδο. Είναι πολύ απλό δηλαδή το να κατασκευάσετε κάτι. Τώρα είπαμε είναι 7 Ιανουαρίου. Δεν χρειάζεται 7 Ιανουαρίου να γράψετε κώδικες ή τίποτα άλλο. Απλώς να πείτε μια ιδέα. Για παράδειγμα, τι θέλουμε, κλίμα. Τι, το πιο απλό, να πούμε. Να βάλουμε ένα αισθητήριο π.χ. για θερμοκρασία, ένα αισθητήριο για την ποιότητα αέρα, ένα οποιοδήποτε αισθητήριο που θα με σκεφτούμε εμείς, θα διαβάζει το Arduino αυτές τις τιμές και αν π.χ. να σας πω η ποιότητα αέρα δεν είναι καλή, θα βγάζει ένα alarm. Θα μπορούσαμε να πούμε, θα κατασκευάσουμε πολύ απλά ένα εσωτερικού χώρου αισθητήριο, όπως είμαστε τώρα που είμαστε ένα μεγάλο πλήθος ατόμων, και όταν μετράει το διοξείδιο του άνθρακα, για παράδειγμα, πάνω από την επιτρεπτή τιμή, θα βγάζει ένα αλάρμ ότι προσοχή, η ατμόσφαιρα δεν είναι σωστή, δεν είναι υγιεινή. Άρα πολύ απλά μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι όλο και όλο 10 γραμμές κώδικα. Άρα σκεφτείτε μια ιδέα. Βέβαια, κάποιος θα πει: δεν ξέρω τι αισθητήρια υπάρχουν διαθέσιμα. Καταρχήν μπορείτε να το συζητήσετε μαζί μας. Αλλά και το ίντερνετ είναι η μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών. Εκεί θα βρείτε τα πάντα. Αλλά αν συζητήσετε μαζί μας, εγώ προσωπικά έχω γράψει δύο βιβλία πάνω στα σωματωμένα συστήματα. Το ένα είναι και μάλιστα διαθέσιμο δωρεάν μέσω του Κάλυπου. Βέβαια, προορίζεται για φοιτητές του τμήματος, οπότε ίσως έχει έννοιες δύσκολες. Αλλά εντούτοις και μόνο που θα το συζητήσετε μαζί μας και τώρα μετά, αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα, βρείτε μας. Έξω εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε, να σας πούμε λίγο το τι μπορείτε να κάνετε. Και επίσης, ως προς το διαγωνιστικό κομμάτι, καταλαβαίνω ότι τα παιδιά ακόμα δεν ξέρουν. Τα παιδιά που θα έχετε ως ομάδες δεν θα ξέρουν τις έννοιες του προγραμματισμού. Θα θέλετε να αφιερώσετε πολύ χρόνο μαζί τους και
ας πούμε, και την κατάσταση της πρότασης θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να τη σκεφτείτε, να την καταθέσετε και αν εγκριθεί τότε ενδεχομένως θα κατεβάσετε με την ομάδα να το δουλέψετε. Άρα λοιπόν το θεωρώ λίγο δύσκολο να ξεκινήσετε και ιδιαίτερα μέσα στις γιορτές μια ομάδα από μαθητές και να κατεβάσετε ομάδα. Καλύτερα μόνοι σας πιστεύω θα το σκεφτείτε, θα το κατεβάσετε και αν περάσετε στην επόμενη φάση τότε δημιουργείτε την ομάδα και το δουλεύετε. Τώρα, κάποια θέματα σχετικά με το STEM για τη ρομποτική. Συγκεκριμένα, αν λειτουργήσει και το τηλεπεντρό που δεν βλέπω. Γιατί. Να το. Δουλεύει. Εδώ δείχνει ακόμα αυτό. Πάμε προς την πέτα. Λοιπόν, το STEM, την έννοια STEM την είδαμε προηγουμένως. STEM δηλαδή είναι ένα ακρονίμιο. Ένα ακρονίμιο βασικά που έχει εισαχθεί από το 2001 γενικότερα στην εκπαίδευση. Αλλά δεν είναι μόνο τα ακρονίμια, δεν είναι δηλαδή Science, Technology, Engineering και Mathematics. Είναι κάτι παραπάνω, είναι πώς θα οδηγήσει μαθητές σε μία εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να υλοποιήσουν κάτι και κατανοώντας βέβαια τον κόσμο που ζούμε. Κατανοώντας τις φυσικές αρχές, κατανοώντας μαθηματικά, κατανοώντας την έννοια της μηχανικής, το Engineering. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με το STEM και γιατί η ρομποτική είναι το εργαλείο για να πετύχουμε αυτό το STEM. Γιατί με τη ρομποτική, καταρχήν έχεις το κατασκευαστικό, το engineering. Μαθαίνεις να στοχοθετείς, θέλεις να κατασκευάσεις κάτι, πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό το κάτι, πρέπει να θέσεις τα ενδιάμεσα σημεία, πρέπει να το σπάσεις λοιπόν σε ενότητες που θα μπορέσεις να τις υλοποιήσεις μία προς μία μέχρι να φτάσεις το τελικό αποτέλεσμα. Είναι το engineering. Είναι τα μαθηματικά, πρέπει να σκεφτείς λοιπόν. Γιατί στη ρομποτική θα θέλεις να έχει κάποια κίνηση. Θα θέλεις έννοιες όπως ταχύτητα, βαρύτητα κ.ο.κ. Άρα κατανοείς τα μαθηματικά. Από την άλλη, είπαμε μαθηματικά είναι science, που είναι ο φυσικός κόσμος που ζούμε, γιατί όλα αυτά εντάσσονται σε ένα φυσικό κόσμο. Δίνουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα σε κάποιο φυσικό κόσμο. Ιδιαίτερα, ας πούμε, τώρα ο διαγωνισμός του ΕΛΑΚ είναι για το κλίμα μας, το περιβάλλον. Άρα μας εντάσσει μέσα στα προβλήματα αυτού του μέλλοντος, γινόμαστε άτομα που θα δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια, έχουμε πάει πολύ κάτω, αν μπορούμε να τα πάμε λίγο στα πρώτα slide. Οπότε, science, technology, τεχνολογία. Ασφαλώς πρέπει τα παιδιά να ξέρουν την τεχνολογία. Και επειδή όλα γύρω μας αποτελούνται από επεξεργαστές, από προγράμματα που συνεχώς δέχονται είσοδο και βγάζουν έξοδο, με τη χρήση της ρομποτικής, μαθαίνουν τα παιδιά να προγραμματίζουν. Μαθαίνουν τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν έναν επεξεργαστή, να μπορούν να δώσουν ένα πρόγραμμα με έναν αλγόριθμο και να βλέπουν την εκτέλεση αυτού του αποτελέσματος. Έχουμε... Ωραία. Απλώς, ναι, θα το δούμε έτσι. Ναι. Άρα, λοιπόν, τι επιτυχάνεται με τη ρομποτική. Υπάρχει ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τις φυσικές αρχές που διέπουν τον κόσμο μας, όπως σας είπα, και συνήθως όλοι οι διαγωνισμοί συνδέονται με ένα πραγματικό σενάριο. Ας πούμε, πέρσι ήταν ο διαγωνισμός, ο επικισμός του Άρη. Εννοώ για παρόμοιους διαγωνισμούς, όχι το ΕΛΑΚ και το WRO. Όπου εκεί πέρα, ως κριτής, είχα δει κάποιες πολύ ωραίες ιδέες. Βέβαια, δεν περιμένουμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό όχημα που θα πάει στον Άρη, αλλά και μόνο που θα πούνε έχει τέσσερις ρόδες και αυτό το όχημα θα μεταφέρει, π.χ. από εδώ το πάγο, το οποίο το είχαν υλοποιήσει με ένα αφρολέξι, το είχαν βάψει άσπρο. Αυτό είναι κομμάτι πάγου που το έπαιρνε ένα όχημα και το πήγαινε σε ένα άλλο σημείο και έλεγε εδώ θα λιώσει και θα γίνει οξυγόνο. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Αυτό πήρε πολύ καλή βαθμολογία όταν το είχαμε δει. Δεν ξέρω αν το είχε κάποιος συνάδελφος από εσάς. Εν τούτης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ανακάλυψη ενός παραγωγικού χόμπι. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά, που κάποια από αυτά δεν είναι και τόσο καλά, το να παίζουν παιχνίδια με τις ώρες, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, ένα χόμπι που θα τους βοηθάει να μαθαίνουν παραπάνω, να πούνε σε μια έτσι, εκπαιδευτική διαδικασία, θα τους βοηθήσει. Άρα είναι ένα ωραίο χόμπι, ομαδικότητα. Η ρομποτική απαιτεί ομάδα. Δεν υπάρχει ένα άτομο να φτιάχνει ένα ρομπότ. Πάντα μια ομάδα από το σχεδιαστή, από αυτόν που θα το προγραμματίσει, αυτό που θα κάνει το hardware. Σε, βέβαια και σε ηλικίες δημοτικού είναι και αυτός που θα κάνει τη μακέτα. Κάποιος που θα κόψει τα χαρτόνια, κάποιος που θα κολλήσει τα αφρολέξ. Γιατί είναι ένα σύνολο, δεν είναι μόνο το ρομποτάκι, είναι και η μακέτα που πλαισιώνει το έκθεμα.
Η ομαδικότητα λοιπόν, απαιτούνται πολλά ταλέντα, όλοι μαζί, συνεργασία, για να παραδώσουν κάτι άρτιο. Ανάπτυξη ικανοτήτων προγραμματισμού, και αυτό βοηθάει την εξοικείωση των παιδιών με τον υπολογιστή, ότι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, ότι μπορούμε εμείς να το προγραμματίσουμε να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να το βλέπουν ως εργαλείο. Και, όπως είπα, βελτίωση της στοχοθέτησης, συγκέντρωση στο αποτέλεσμα και επίλυση προβλημάτων. Αυτό το solution thinking, το να σκεφτόμαστε προκειμένου να δίνουμε λύση στα προβλήματα. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτή τη δεξιότητα στα παιδιά, το να μπορούν να σκέφτονται ένα πρόβλημα και να δίνουν λύση. Γιατί θέλοντας και εμείς, αυτή θα είναι η γενιά, κάθε φορά τα παιδιά είναι η γενιά που θα λύσουν προβλήματα του μέλλοντος. Άρα πρέπει από τώρα να τα φοδιάσουμε τον τρόπο σκέψης να μπορούν να λύνουν προβλήματα. Συνεχίζουμε, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια οι έξτρα ικανότητες και δεξιότητες που αποκομίζει κάποιος με τη ρομποτική. Βελτίωση της λογικής σκέψης, βελτίωση αλγοριθμικών ικανοτήτων, γιατί όλα βασίζονται σε αλγορίθμους. Ακόμα και που λέμε είσοδο, επεξεργασία, έξοδος, είναι αλγόριθμος, είναι μια σκέψη. Άρα η όλη ενασχόληση βοηθάει σε αυτό. Εξοικείωση με τις μελλοντικές τεχνολογίες, ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης, βελτίωση γνώσεων μηχανικής, και γι' αυτό έρχονται και τα δικά μας τμήματα που μπορούν ως τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και μηχανολόγων μηχανικών να δώσουν το κάτι παραπάνω, και σε περίπτωση που αυτά τα παιδιά θελήσουν κάποια στιγμή να κατασκευάσουν πραγματικά ρομπότ, να μπουν σε ένα από τα δύο τμήματα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα κλείσω για αυτό το slide με βελτίωση γνώσεων παρουσίασης και τεχνικής ομιλίας. Γιατί στο διαγωνισμό υπάρχει και παρουσίαση. Όταν εμείς πηγαίνουμε λοιπόν ως κριτές σε μια ομάδα και βλέπουμε τα εκθέματά τους, καταρχήν μας κάνουν μια παρουσίαση. Λένε εδώ αυτό το ρομπότ προσομοιάζει αυτή τη λειτουργία κτλ. Και ο τρόπος που μιλάνε καταρχήν λύνει τη γλώσσα. Σας βοηθάει λοιπόν τα παιδιά που είναι κάθε φορά στην ομάδα, μαθαίνουν να μιλάνε και ανοίγονται και μπορούν και έχουν πολύ πιο όριμες συζητήσεις από κάποιον που δεν έχει πάρει μέρος σε μια τέτοια ομάδα. Και βέβαια και τεχνική ομιλία. Δεν θα ξεχάσω όταν είχα πάει σε ένα παγκόσμιο WRO διαγωνισμό στην Ινδία, που είχαν φτιάξει ένα υδροπονικό σύστημα κάποια παιδιά, και παιδιά τώρα το νομίζω του γυμνασίου, και μου μιλούσαν για Python, Raspberry κτλ. Και ήταν και φοιτητές μου, Αντώνη, και εσύ ήσουν, ας πούμε, και λες αυτά που εμείς μαθαίνουμε τώρα, που τους έμαθαινα εγώ ως καθηγητής τους, τα παιδιά τα ξέρουν ήδη και λένε εμείς εδώ το είχαμε τώρα στο πανεπιστήμιο, και αυτοί που είναι τώρα γυμνάζω μαθαίνουν έννοιες που εμείς εδώ ήρθαμε για να τις μάθουμε. Άρα όταν αυτοί έρθουν στο πανεπιστήμιο, τότε θα είναι 10 επίπεδα παραπάνω. Το οποίο αυτό βέβαια είναι για μας και καλό και κακό, να το πω περισσότερο απαιτητικό, και ωραίο όμως απαιτητικό, γιατί θα πρέπει ασφαλώς να διαβάσουμε 100 φορές παραπάνω για να μπορούμε να τους προσφέρουμε το πολύ παραπάνω που θα θέλουν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Άρα αυτό το συνεχώς ότι έρχονται άτομα με περισσότερες γνώσεις είναι ωραίο για μας τους καθηγητές, γιατί είναι ένας έμεσος λόγος να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω, και το κάνουμε όλοι εμείς εδώ οι συνάδελφοι στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Συνεχίζουμε λοιπόν για απλοποιημένη ροή σχεδίασης. Όπως σας είπα, θέλουμε να σκεφτούμε κάτι, να σκεφτούμε ένα πρόβλημα. Έχουμε να καταθέσουμε ιδέα 7 Ιανουαρίου. Σκεφτείτε ένα οτιδήποτε που να έχει σχέση με περιβάλλον, με έξυπνη γεωργία κτλ. Με τα θέματα του διαγωνισμού. Σκεφτείτε μια ιδέα. Θέλει μια έρευνα το τι μπορεί να υλοποιήσει κάποιος βέβαια, έρευνα, ανάπτυξη και μετά δημιουργία πρωτοτύπου, δοκιμή και αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε το σκοπό της κατασκευής, αναγνώριση ειδικών προδιαγραφών, αναγνώριση όλων των προβλημάτων της κατασκευής. Καλό είναι λοιπόν, όταν θα γράψετε την πρότασή σας, να κάνετε αυτό που λέμε είναι μια ανάλυση κινδύνων, ευκαιριών, προβλημάτων και αποτελέσματος. Είναι οι αναλύσεις λοιπόν αυτές που θα πρέπει να γράψετε κάποια πράγματα, το οποίο θα ενισχύσει πολύ την πρότασή σας. Ξαναλέω ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Ελάτε με κάποια ιδέα, ίσως και κάποιο κείμενο, και θα σας πούμε πώς θα το βαθμολογούσαμε εμείς, π.χ. εγώ προσωπικά, αν μου ερχόταν μια τέτοια πρόταση. Και θα σας ασφαλώς δώσω τα αδύνατα σημεία της πρότασης. Θέλει βέβαια έρευνα στο διαδίκτυο. Θα σκεφτείτε, ας πούμε, ένα πρόβλημα, θα δείτε τι λύσεις υπάρχουν γι' αυτό.
Μετά είναι η συγκέντρωση των υλικών. Βέβαια, υλικά έχετε τουλάχιστον το ψηφιακό κομμάτι. Βέβαια, υλικά δεν είναι μόνο το ψηφιακό κομμάτι, είναι και η μακέτα, είναι και ο σχεδιασμός του συνδευτικού υλικού, δομικών στοιχείων. Μετά έρχεται η συναμολόγηση, ο προγραμματισμός. Προγραμματισμός. Μην φοβάστε τον προγραμματισμό. Κάποιοι από εσάς ίσως έχετε καιρό να ασχοληθεί με προγραμματισμό, αλλά είναι κάτι που δεν το ξεχνάει κάποιος. Δηλαδή, είπαμε, είσοδο, επεξεργασία, έξοδος. Το πώς τώρα θα το γράψετε εδώ πέρα, το πώς θα διαβάσετε μια είσοδο, σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, σε κάθε περιβάλλον, γίνεται με άλλο τρόπο. Αλλά στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε αυτή τη λύση. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το θυμάστε απ' έξω με κλειστά βιβλία. Εμείς όλοι εδώ οι προγραμματιστές έχουμε μόνιμα ανοιχτά tabs σε site που έχουν διάφορα code snippet που έχουν κομμάτια κώδικα που μπορούμε που τα επαναχρησιμοποιούμε. Δεν θυμόμαστε τα πάντα απ' έξω. Έχουμε το ίντερνετ ανοιχτό προκειμένου να μας βοηθάει συνεχώς όλους μας. Ακόμα δηλαδή, είτε ξέρεις μία γλώσσα είτε 15 γλώσσες, πάντα θα σου ξεφεύγει κάτι και θα πρέπει να έχεις ένα ανοιχτό tab στο ίντερνετ να σε βοηθάει. Αποσφαλμάτωση. Κάποιες φορές δεν θα λειτουργεί αυτό που θέλουμε. Και μάλιστα θα σκέφτεστε, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα λέτε, μα αφού έκανα 1, 2, 3 και περίμενα να κινηθεί, γιατί δεν κινείται. Και ύστερα από πολλές ώρες θα δείτε, μα το καλό γι' αυτό σηκώθηκε στον αέρα. Γι' αυτό. Δηλαδή το θέμα με τη ρομποτική είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, είναι και το φυσικό κομμάτι. Ένα καλώδιο δεν κάνει επαφή, ένα καλώδιο έχει κοπεί, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν θα δείτε πράγματα που δεν θα τα είχατε δει μόνο στον υπολογιστή και αυτό θέλει περισσότερη προσοχή. Και βέβαια όλα αυτά τα λέτε και στους μαθητές σας. Δηλαδή ότι κοιτάξτε όλα τα καλώδια, κοιτάξτε όλες τις συνδέσεις, θα έχετε ένα πολύμετρο, θα πείτε για κάνει έναν έλεγχο συνέχεια. Το καλώδιο από εδώ ως εκεί κάνει τον beep. Έχει δηλαδή επαφή το ένα ακρομετάλλο ή μας έχει κοπεί. Γιατί ακόμα και να μην το βλέπετε ότι έχει κοπεί, μπορεί να έχει κοπεί. Αποσφαλμάτωση. Σε όλα, όπως είπαμε και στο διαγωνισμό, απαιτείται φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Άρα από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, από την πρώτη ομάδα, από την πρώτη συνάντηση, βγάλετε μια φωτογραφία, καταγράψτε το τι έγινε κτλ. Κρατήστε ένα ημερολόγιο, γιατί στο τέλος εξετάζεται και αυτό. Θα εξεταστεί ότι είχατε μια διαρκή πορεία έρευνας και ανάπτυξης ρομπότ και δεν έγινε σε μια μέρα αυτό εδώ πέρα. Άρα βγάλετε φωτογραφίες και βίντεο. Κρατήστε σημειώσεις. Νίκο, δεν λειτουργεί πια. Μπορείς να το. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, δοκιμή. Είπαμε δοκιμή, δοκιμές σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Φωτισμό, για παράδειγμα, γιατί λέω φωτισμό. Αν φτιάξετε, για παράδειγμα, ένα ρομπότ που ακολουθεί μια γραμμή, το πιο απλό, το πρώτο μάθημα στη ρομποτική σε οχήματα, θα δείτε ότι σε αυτό το φωτισμό θα δυσλειτουργεί. Είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Ενώ σε ένα φωτισμό που έχει προβολής θα λειτουργεί καλύτερα. Άρα λοιπόν, όταν κάνετε κάτι που χρησιμοποιεί αισθητήρια φωτός, πάντα πρέπει να δοκιμάζετε με διαφορετικά σενάρια. Αλλά όχι μόνο αυτό, σε οτιδήποτε έχετε αισθητήρια, θα πρέπει να δοκιμάζετε σε συνθήκες όχι μόνο του εργαστηρίου σας ή του σχολείου σας, δείτε και άλλες συνθήκες, αν μπορείτε π.χ. σε άλλο χώρο. Δοκιμές λοιπόν σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Και στο τέλος υπάρχει αξιολόγηση. Εδώ είναι και το κομμάτι της αισθητικής, γιατί αρχικά πετυχαίνουμε τη λειτουργικότητα, αλλά το επόμενο κομμάτι πρέπει να είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα, που εκεί φτιάχνεται, είπαμε, ένα συνοδευτικό υλικό, μακέτες κτλ. Άλλοι βάζουν π.χ. και Playmobil κτλ. Οπότε γίνεται μια μακέτα αρκετά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, βαθμολογείται και αυτό τώρα. Αυτό βέβαια το λέω κυρίως στο WRO του διαγωνισμού, αλλά και στο ΕΛΑΠ όταν έχουμε σε μακέτα να παρουσιάσουμε κάτι, ελέγχεται και η μακέτα. Ασφάλεια χρήσης και βελτίωση. Μήπως μπορούμε να το βελτιώσουμε καλύτερα, μήπως μπορούμε να κάνει και κάτι παραπάνω που να μας δώσει και έξτρα βαθμολόγηση. Άρα λοιπόν αυτό είναι η αξιολόγηση. Άρα συμπεράσματα, θα κλείσουμε και με τα συμπεράσματα. Είναι μια αρκετά λοιπόν σύνθετη διαδικασία όπως έχετε δει, πολύ σύνθετη ενασχόληση, που όμως όποιος συμμετέχει αναπτύσσει συνεχώς τις γνώσεις του και γίνεται έτοιμος για την τεχνολογία που έρχεται στο μέλλον. Καταρχήν, και ως άνθρωποι, δεν πρέπει να φοβόμαστε να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Αυτό είναι που θα μας κρατήσει ζωντανούς. Και τουλάχιστον αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι ένας μηχανικός που θα πει κλείνω τα βιβλία, τέρμα, ό,τι έμαθα, είναι αποτυχημένος. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε ό,τι έμαθα. Συνεχώς μαθαίνουμε. Όλοι, σε όποιο επίπεδο και να είμαστε. Συνεχώς πρέπει να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε νέα πράγματα, να είμαστε ευέλικτοι και να προχωράμε μαζί με την τεχνολογία. Να μην γίνουμε ένα απολίθωμα της τεχνολογίας. Άρα, για τα παιδιά, ανάπτυξη πλήθους δεξιοτήτων.
Είναι, όπως σας έδειξα, πολλές δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί. Και θα του αρέσει. Είναι σίγουρο αυτό. Βέβαια, μπορεί να μην γίνει τελικά ένα σχεδιαστής ρομπότ, να ασχοληθεί με χίλια δύο άλλα πράγματα, αλλά ο σκοπός της ρομποτικής δεν είναι να γίνουν σχεδιαστές ρομπότ. Είναι να μάθουν όλα τα άλλα. Να μάθουν ρομαντικότητα, όπως σας είπα, να μάθουν να λύνουν προβλήματα και μετά είναι το να μάθουν να σχεδιάζουν ρομπότ. Και για τους καθηγητές, βέβαια, περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων. Συνεχώς μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Μην φοβάστε να μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Και είναι και ένα ωραίο χόμπι. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά το βλέπεις ως χόμπι. Εγώ προσωπικά το βλέπω ως χόμπι. Για το σπίτι μου φτιάχνω συνέχεια αυτοματισμούς. Έτσι, γιατί θέλω. Γιατί μου αρέσει να αυτοματοποιώ καταστάσεις. Από το π.χ. να κλείνει το θερμοσύμφωνα μέχρι χίλια δυο άλλα πράγματα. Η STEM, λοιπόν, διδάσκεται καλύτερα με τη ρομποτική. Η παρουσίαση αυτή θα είναι διαθέσιμη, θα τη δώσω στον κύριο Τζίμα, να την μεταφέρει και εσάς. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, το email μου, αν βάλετε στο ίντερνετ Μινάζα Συγγένεια, θα το βρείτε. Μπορώ να σας βοηθήσω να πάρετε καλή βαθμολογία στον διαγωνισμό. Θα ήθελα να έχουμε πολλές συμμετοχές. Και βέβαια το Φεβρουάριο θα έχουμε και το WRO, το αντίστοιχο περιφερειακό διαγωνισμό που διοργανώνουμε κάθε φορά, που και εκεί μπορείτε να πάρετε μέρος. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.